Φεράν εναντίον Φασούλα, κερδίζει ο Φεράν και πρώτη επίθεση για την Μπαρτσελόνα. Προσπαθεί να διεισδύσει, κλείνεται, πασάρει όμως το Φασούλα και εκεί είναι το κάρφωμα, εύκολη δουλειά για την αράχνη του ελληνικού μπάσκετ, ο Παναγιώτης Φασούλας. Μακατσιάς για τον Σιγάλα, αυτός για τρεις και ισοφάριση 7-7 μέσα σε θερμά χειροκροτήματα και Τάρλατς με αντίπαλο τον Μοντέρο, είναι πολύ εύκολη δουλειά εκεί, καθώς βρέθηκε τον Έντι Τζόνσον. Αποτυγχάνει στο λέαμα να ξανακερδίζει, καλάθι και φάουλ από τον Αμερικανό. Rebound από τον Τάρλατς. Σιγάλας για τον Τζόνσον και εύκολο λέαμα από τον γρήγορο Έντι. 14-18. Ο κόσμος λέει ότι πάτησε εκτός τερένου, Έντι Τζόνσον όμως κλέβει την μπάλα. Φτάνει στο lay-up 16-18 μέσα σε θερμές εκδηλώσεις από το κοινό. Λέγαμε την μπάλα. 18-18, 10 λεπτά και... Με την Εθνική Ισπανίας, Σιγάλας. Η διείσδυση και ένα καλάθι φανταστικό θα λέγαμε, ίσως και λίγο τυχερό. Σιγάλας περπίδησε τόσα εμπόδια και από εντεσούλας. Ένα δύσκολο shoot, rebound και follow και από τον Τζόνσον και από τον Τάρλατς. Ο Τάρλατς επιμένει, 30-31, ο Τάρλατς που κέρδισε τους Ισπανούς. Μπάντα ο playmaker του Ολυμπιακού για τον Νάγκετς που πάει για τη διείσδυση. Τελικά ο Ολυμπιακός περνάει μπροστά, 32-31. Βολκόφ γρήγορα για τον Τάρλατς, έγινε foul εκεί από τον... Το shoot για τρεις χωρίς τύχη. Και προσπάθεια από τον Ολυμπιακό και το κάρφωμα με τον Νάκης ακριβώς με την εκπνοή. 43-37 μέσα σε αποθέωση από τους 15.000 φιλάθλους που έχουν κατακλείσει το στάδιο ειρήνης και φιλίας. Προηγουμένως που είχαμε ανέβει στην διάρκεια του ημιχρόνου έχει έρθει για διακοπές 10 ημερών στην Αθήνα και να δει κάποιους... Βολκόφ, Σιγάλας, Έντι Τζόνσον για τρεις επιτέλους. Έσπασε το ρόδι ο Αμερικανός μετά από 4 άστοχα τρίποντα. Σημειώνει το πρώτο του μέσα σε αποθέωση και ο Λιώμα κάτι περισσότερο από 15 λεπτά για να τελειώσει το συναρπαστικό παιχνίδι. Ο Τζόνσον για 3. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά βρίσκει το στόχο. 55-47. Τζόνσον. Βολκόφ. Το μπάσιμο και το καλάθι από τον Ουκρανό. Ολυμπιακός φτάνει τους 10 πόντους. Διαφορά γρήγορη με τον Ολυμπιακό. Σιγάλας για τον Τζόνσον. Για 3. 2-49 από τον Αμερικανό που δείχνει πια να έχει ζεστάνει το χέρι του. Και βέβαια τώρα μαρκάρει τον Έντι, ο γέρο Έπι που δεν έχει τα πόδια να τον κυνηγήσει. Νέο καλάθι από τον Έντι Τζόνσον και ο χαρακτηριστικό είναι ότι πάλι Τόμιτς που θα νικήσει τον Αμερικανό ως σέντερ δηλαδή. Προσπάθεια από τον Νάγκετς που κερδίζει το επιθετικό ρυπάο και το επιθετικό ο καλάθι, ενώ ο Γιώργος Σιγά. Ο Τόμιτς για τον Τζόνσον και από εκεί στον Βολκόφ που τουλάχιστον επιθετικά δεν έχει φανεί σήμερα. Να όμως τώρα που με αυτή την θαυμάσια προσπάθεια για τον Νάγκητς. Τόμιτς για τρεις. Το πρώτο τρίποντο από τον Μίλαν Τόμιτς και η διαφορά εκτοξεύεται στις 14, 74-60 για τον Ολυμπιακό. Χιμένεθ, παραλίγο να κάνει το λάθος ο Ουκρανός, Έντι Τζόνσον, 79-67, το τέταρτο τρίποντο του Έντι Τζόνσον. Βολκόφ, Φασούλας μέσα στη ρακέτα, κάνει το pivot, το shoot υποπίεση, δύσκολο καλάθι από τον Παναγιώτη Φασούλα, 83-69. Ο χρόνος κυλάει υπέρ τους. Τζόνσον, Βολκόφος μέσα στη ρακέτα, κάνει τη διαφορά στους 16-85-69, 3 λεπτά. 58, τελευταία μάλλον επίθεση της Μπαρτσελόνα, ίσως και του αγώνα. Ο Ντίαφ για τον Φερνάντεθ. Ο σαν επιφάνειο για τρεις, θα σημαδεύει το σίδερο. Ο Σιγάλας πάει για το τελευταίο καλάθι του Ολυμπιακού. Βολκό, το λέει up. 79-78, μέσα σε αποθέωση. Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε τους 18 που είχε κερδίσει πέρυσι. Διαφημιστικά και επιστρέφουμε.